Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Θα επιστρέψουμε στα των αγροτών και θα συναντήσουμε τον κύριο Θόδωρο Σκυλακάκη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για να δούμε τι ακριβώς σημαίνουν. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθησαν για το πετρέλαιο και το ρεύμα και αφορούν στους αγρότες. Αρχή να κάνουμε από το πετρέλαιο, κύριε Υπουργέ. Να κάνουμε αρχή από το ρεύμα και τέλος για το ρεύμα, γιατί το πετρέλαιο είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και του Πρωθυπουργού. Ναι. Συνεπώς δεν μπορώ να μιλήσω για κάτι που είναι εκτός αρμοδιότητάς μου. Αλλά έχουμε ρεύμα, λοιπόν, πολλαπλά μέτρα για το ρεύμα. Είναι η πρωτοβουλία που ανέλαβε η ΔΕΗ μείον 10% στο αγροτικό ρεύμα, το οποίο είναι σημαντικό. Είναι η ρύθμιση των πολύ μεγάλων χρεών που έχουν οι οργανισμοί υγείων βελτιώσεων που διαχειρίζονται οι αγρότες. Μιλάμε τώρα για 87 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί πέρα στη ΜΕΝ Θεσσαλία θα δώσουμε 8 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό και οι ΟΕΒ εκεί, οι οργανισμοί υγείων βελτιώσεων, θα περάσουν στον οργανισμό διαχείριση υδάτων Θεσσαλίας, το καινούριο που φτιάχνουμε, θα νομοθετηθεί σε λίγο. Με ρύθμιση των χρόνων του, πληρώνουμε εμείς ως κράτος το 75% των χρεών και στους υπολείπους οργανισμούς υγείων βελτιώσεων θα κάνουμε μια ρύθμιση δεκαετίας με μηδενικό επιτόκιο που θα αναλάβει πάλι η πολιτεία, οι λογαριασμοί του Υπουργείου Ενέργειας να τον διαχειριστούν. Και μετά έχουμε δύο πολύ μεγάλα προγράμματα. Το Απόλλω, το οποίο θα έρθει και θα Απόλλω δίνει... ή Απόλλων. Απόλλων, όπως θα το Όχι, το Απόλλω είναι το διαστημικό θέλετε. Πρόγραμμα της NASA, γι' αυτό το λέω, αν θέλετε να το στείλετε στο φεγγάρι δηλαδή. Απόλλων. Yeah. Λοιπόν, εκεί πέρα θα αναλάβουμε να δημιουργήσουμε, να αξιοποιήσουμε υφιστάμενες επενδύσεις φωτοβολταϊκές για να δώσουμε αποκλειστικά ρεύμα στους οργανισμούς αυτούς και στην τοπική αυτοδιοίκηση με χαμηλότερη τιμή, και κάτι αντίστοιχο θα γίνει σε σχέση με τους συνεργατικούς οργανισμούς και τους αγρότες που έχουν συμβολιακή γεωργία, όπου επίσης θα υπάρχει μία μακροχρόνια σύμβαση από τους παρόχους, πιθανότατα η ΔΕΗ, ώστε μέσω φωτοβολταϊκών και μπαταρίας που θα επιδοτείται από το κράτος να έχουν επί δεκαετία ρεύμα 30% κάτω. Καταλαβαίνω, από κύριε Υπουργέ, ότι το πρώτο κομμάτι των μέτρων είναι άμεσης απόδοσης. Θα το δουν δηλαδή άμεσα στην τσέπη τους. Και το πρώτο και το δεύτερο κομμάτι, γιατί τα χρέη των οργανισμών υγείων βελτιώσεων είναι... Τα έκανα όλα μαζί. Αυτό το έκανα ένα πακέτο και το δεύτερο κομμάτι είναι τα λίγο μακροπρόθεσμα. Το άλλο είναι μακροπρόθεσμο, είναι πράγμα. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Αλλά είναι, κοιτάξτε, είναι μια παρέμβαση πολύ μεγάλη, η οποία γίνεται από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Οι κυβερνήσεις διαχειρίζονται πόρους του υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου για να βοηθήσουμε το πρωτογενή τομέα. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλή σας ημέρα. Φαίνεται ότι έχουμε ένταση με τους αγρότες στη Θεσσαλονίκη.